το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτο γεννήθηκε μέσα από τι τάχτε του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, υπό το φάσμα τη ανάμνηση του μεγάλου κράχ του Μεσοπολέμου. Το κοινωνικό κράτο σιγά σιγά από το 50 και μετά θεμελιώθηκε στην νέα πίστη των οικονομολόγων ότι τελικά για την ανεργία δεν πρέπει να φταίνε μάλλον οι άνεργοι. Πώς είναι δυνατόν άλλωστε το 30% του εργατικού δυναμικού σχεδόν από τη μία στιγμή στην άλλη, όπως έγινε το 29, το 30, να χάσει τις δουλειές του. Τι έγινε ξαφνικά, τεμπέλιασαν. Έτσι λοιπόν και με, υπό την απειλή της ανόδου της αριστεράς στη Δυτική Ευρώπη, το κοινωνικό κράτος άρχισε να προστατεύει την, την εργασία, ιδίως από την απειλή της ανεργίας. Από τα τέλη της δεκαετίας του 70 όμως, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν και να συρρυκνώνεται το κοινωνικό κράτος. Αρχής γενομένης από τη Βρετανία, η νέα κυρίαρχη ιδεολογία έλεγε ότι για την ανεργία φταίνε δύο πράγματα. Πρώτον, οι ίδιοι οι άνεργοι και δεύτερον, τα κράτη που επιδοτούν την ανεργία, που τους πληρώνουν για να κάθονται. Πέτυχε το πείραμα καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της συρρήκνωσης του κοινωνικού κράτους. Εάν το κριτήριό μας είναι η μείωση του ποσοστού ανεργίας, πράγματι πέτυχε. Τι γίναν εκείνοι οι άνεργοι. Ένα μεγάλο ποσοστό έχασε το δικαίωμα να αυτοαποκαλείται άνεργη. Έχασαν το δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας. Ένα άλλο ποσοστό επέλεξε αντί να περνάει τις εξευτελιστικές διαδικασίες του κοινωνικού κράτους της δεκαετίας του 80, ιδίως στη Βρετανία, επέλεξε θέσεις μερικής απασχόλησης με μισθούς πολύ συχνά χαμηλότερους του επιδόματος ανεργίας που έπαιρναν έως τότε. Και ένα άλλο ποσοστό εγκατέλειψε την αγορά εργασίας για την ακρίβεια εγκατέλειψε την κοινωνία ολόκληρη και ζητιάνευε ζώντας σε χαρτόκουτα έξω από και κάτω από γέφυρες. Η φτώχεια και η ανεργία είναι, είτε μιλάμε για την Ινδία, είτε μιλάμε για την Ιρλανδία, δύο συγκοινωνούντα δοχεία της απελπισίας. Και το κράτος, το οποιοδήποτε κράτος, μπορεί άνετα να οθεί ανθρώπους, να σπρώχνει ανθρώπους από το ένα δοχείο στο άλλο. Ανάλογα με την κοινωνική του πολιτική. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε ότι αν θέλουμε κάποιο μέτρο της δυσπραγίας των ανθρώπων της εργασίας και του μόχθου, δεν μας φτάνει το ποσοστό ανεργίας. Χρειαζόμαστε ένα σύνθετο μέτρο. Ένα μέτρο που να λαμβάνει υπόψη του όχι μόνο το ποσοστό των ανέργων, αλλά και το ποσοστό των φτωχών.